Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη βίντεο unboxing και παρουσίαση προϊόντος της Samsung. Αυτή τη φορά θα σας παρουσιάσω τα ακουστικά Galaxy Buds 2, τα οποία αποτελούν μια προσιτή λύση για την καθημερινή χρήση. Τόσο κατά τις τηλεφωνικές συνομιλίες, όσο και για την ακρόαση μουσικής, podcast ή ήχου παιχνιδιών. Η λειτουργία ενεργής ακύρωσης θορύβου εξουδετερώνει τους εξωτερικούς ήχους και τις πανεμβολές, ούτως ώστε ο συνομιλητής μας να μας ακούει ξεκάθαρα. Η τεχνολογία Dolby Atmos παρέχει μια εμπειρία παρόμοια με αυτή του σινεμά. Είναι σαν να βρισκόμαστε στο κέντρο του σινεμά και να περιτριγυριζόμαστε από τους ήχους. Η δυνατότητα ρύθμισης του equalizer σε 6 διαφορετικά επίπεδα ανάλογα με τις προσωπικές μας προτιμήσεις παρέχει μια ιδανική εμπειρία ακρόασης. Η Samsung παρέχει 3 διαφορετικά καλύματα του ακουστικού, ούτως ώστε ανάλογα με το μέγεθος και την ανατομία του αυτιού μας να μπορούμε να επιλέξουμε το ιδανικότερο μέγεθος. Κάθε ακουστικό ζυγίζει 5 γραμμάρια, ενώ η διάρκεια χρήσης της μπαταρίας ανέρχεται στις 5 ώρες. Εφόσον είναι φορτισμένη η θήκη των ακουστικών, μπορούμε να έχουμε επιπλέον 3 φορτίσεις, το οποίο σημαίνει συνολικά 20 ώρες χρόνος χρήσης. Ενώ αξίζει να αναφερθεί ότι τα ακουστικά διατίθενται σε 5 χρώματα και η τιμή τους ανέρχεται στα 100 ευρώ. Πάμε λοιπόν να κάνουμε το unboxing. Λοιπόν, η θήκη. Έχω επιλέξει το χρώμα γκρι. Τα ακουστικά είναι στο χρώμα μαύρο. Βλέπουμε ότι είναι πλήρως φορτισμένα σε αυτό εδώ το σημείο. Και επίσης παρέχεται ένα καλώδιο φόρτισης. Είναι το κλασικό USB με USB τύπου C. Καθώς και όπως αναφέραμε, τα 3 διαφορετικά μεγέθους καλύματα, ούτως ώστε η επαφή με την επιφάνεια του αυτιού να είναι ιδανική και να έχουμε την απόλυτη εμπειρία ήχου. Τα ακουστικά φυσικά συνδέονται με το ρολόι Watch Classic και μπορεί από το ρολόι να γίνει αναπαραγωγή μουσικής, αλλά επίσης και να σταματήσουμε το τραγούδι, να δεχτούμε κλήσεις και όλες οι λοιπές λειτουργίες που μπορούμε να κάνουμε με ένα συμβατικό smartphone. Το επόμενο βήμα που πρέπει να κάνουμε είναι να συνδέσουμε τα ακουστικά με ένα smartphone. Γι' αυτό το λόγο κλείνουμε το καπάκι των ακουστικών. Και όπως βλέπουμε, τα ακουστικά εντοπίστηκαν αυτόματα, μπαίνουν σε λειτουργία pairing. Πατάμε λοιπόν σύνδεση. Και πλέον είμαστε συνδεδεμένοι με τα ακουστικά. Το επόμενο βήμα που κάνει το κινητό είναι να λάβει τις ενημερώσεις για τα ακουστικά, να τις εγκαταστήσει τον Galaxy Buds 2 Manager, και ύστερα πρέπει να αποδεχτούμε κάποιες προϋποθέσεις για τη χρήση των ακουστικών Buds 2. Μπορούμε να επιλέξουμε αν θέλουμε να αποστέλλονται διαγνωστικά δεδομένα στη Samsung, ούτως ώστε η Samsung να βελτιώσει την εμπειρία χρήσης των συγκεκριμένων προϊόντων. Πατάμε συνέχεια και πλέον έχει γίνει η σύνδεση των ακουστικών Galaxy Buds 2 με το κινητό μας. Εδώ βλέπουμε την αρχική οθόνη του προγράμματος. Στο επάνω μέρος βλέπουμε την κατάσταση φόρτισης κάθε ακουστικού. Η λειτουργία εξάλληψης θορύβου, καθώς και η λειτουργία εξάλληψης ήχων περιβάλλοντος, μπορούν να ενεργοποιηθούν εφόσον το επιθυμούμε. Επίσης υπάρχουν αρκετές ρυθμίσεις για τα ακουστικά, όπως για παράδειγμα η
η λειτουργία ήχου 360, το Dolby Atmos, εφόσον υποστηρίζεται από την αντίστοιχη εφαρμογή που χρησιμοποιούμε. Μπορούμε επίσης να ενεργοποιήσουμε την ανίχνευση αυτιού για κλήσεις, δηλαδή εφόσον τα ακουστικά είναι στο αυτί μας, γίνεται αυτόματα η προώθηση των κλήσεων στα ακουστικά και φυσικά μπορούμε, πατώντας πάνω στο ακουστικό, να δεκτούμε την κλήση, να την απορρίψουμε. Όσο ο σταθμιστής που είπαμε, το Equalizer με 6 διαφορετικές ρυθμίσεις για τα μπάσα, απαλό, δυναμικό ήχο κτλ. Ενημερώσεις για το λογισμικό καλό είναι να γίνονται. Εύρεση ακουστικών μέσω της εφαρμογής SmartThings της Samsung. Βλέπουμε την τοποθεσία και μπορούμε αντίστοιχα να πλοηγηθούμε για να βρούμε τα ακουστικά εφόσον είναι μακριά μας ή να πατήσουμε κουδούνισμα ούτως ώστε να κάνουν κάποιο θόρυβο για να τα ακούσουμε αν έχουν χαθεί σε κάποιο περιβάλλον που δεν υπάρχει ορατότητα. Επίσης, η ειδοποίηση όταν αφαιθεί, εφόσον απομακρυνθούμε από τα ακουστικά μας, τα αφήσουμε δηλαδή στο σπίτι και απομακρυνθούμε, λαμβάνουμε ειδοποίηση ότι τα ακουστικά δεν βρίσκονται στην εμβέλεια του Bluetooth. Και επίσης μπορούμε να κοινοποιήσουμε την τοποθεσία της συσκευής με άλλα μέλη, ούντως ώστε για παράδειγμα να μπορούμε να βλέπουμε που βρίσκονται οι φίλοι ή τα παιδιά μας. Πλέον δεν παρέχεται εγχειρίδιο χρήσης με τα τεχνολογικά προϊόντα που πολλούνται σήμερα. Όλα είναι ηλεκτρονικά. Βλέπουμε σε αυτό το σημείο τις οδηγίες χρήσης των ακουστικών. Τις λειτουργίες του χειρισμού των επιφανειών αφής που έχει κάθε ακουστικό, ούτως ώστε να παράγουμε ήχους ή να λάβουμε και να απορρίψουμε τις κλήσεις. Επιπλέον μπορούμε να τοποθετήσουμε κάποιο widget στην αρχική οθόνη για να εκκινούμε την εφαρμογή των ακουστικών. Και επιπλέον δυνατότητες για την σύνδεση για τη σύζευξη με άλλες συσκευές, πατώντας παρατεταμένα στις δύο επιφάνειες των ακουστικών, μπαίνουν τα ακουστικά σε λειτουργία σύνδεσης και είναι ανιχνεύσιμα από άλλες συσκευές, τις οποίες ίσως να επιθυμούμε να συνδέσουμε με τα ακουστικά μας. Και τέλος, κάποιες οδηγίες συντήρησης και καθαρισμού των ακουστικών. Με το κινητό μας τηλέφωνο υπάρχει αντίστοιχα εφαρμογή Galaxy Buds για έξυπνα ρολόγια της Samsung και όπως βλέπουμε αντίστοιχα υπάρχει δυνατότητα χειρισμού των ακουστικών μέσω του κινητού τηλεφώνου. Ένα πιο απλό πάνελ μας δείχνει την κατάσταση φόρτισης των ακουστικών και της θήκης φόρτισης και κάποιες άλλες ρυθμίσεις, οι οποίες είναι φυσικά περιορισμένες σε σχέση με τις δυνατότητες που έχουμε μέσω του smartphone να χειριστούμε τα ακουστικά. Τα ακουστικά εφαρμόζουν καλά στα αυτιά, ενεργοποιούνται αυτόματα και συνδέονται με το κινητό μας τηλέφωνο και μπορούμε άμεσα να ξεκινήσουμε. Η ποιότητα εφαρμογής στο αυτή είναι πάρα πολύ καλή. Τα ακουστικά ζυγίζουν 5 γραμμάρια. Είναι στην ουσία προέκταση του αυτιού. Δεν τα αισθάνομαι σχεδόν καθόλου. Πρώτες εντυπώσεις. Έχοντας τα ακουστικά στα αυτιά μου και έχοντας ενεργοποιημένη τη λειτουργία εξάλειψης θορύβου, οι εξωτερικοί θόρυβοι μειώνονται. Έχω δηλαδή μειωμένη αντίληψη των θορύβων του περιβάλλοντος. Μπορώ να επιλέξω απενεργοποίηση. Όταν είναι απενεργοποιημένη αυτή η λειτουργία,
Έχω μία μικρή εξάλληψη των θορύβων γιατί έχω φυσικά τα ακουστικά στα αυτιά μου, αλλά ο θόρυβος ακούγεται, ένας απλός συνομιλητής που θα είναι δίπλα μου θα τον ακούω κανονικά, με μία μειωμένη ένταση του θορύβου, και όταν ενεργοποιήσω τον ήχο του περιβάλλοντος, στην ουσία τα τρία ακουστικά λαμβάνουν τους ήχους περιβάλλοντος και τους ενισχύουν στα αυτιά μου, δηλαδή τώρα ακούω τη φωνή μου σχετικά δυνατά. Και αυτό επίσης ρυθμίζεται, μπορώ να αυξήσω την ένταση ή να χαμηλώσω την ένταση. Στην ουσία, τη χαμηλώνω γιατί είμαι από σπα, στην ουσία τα ακουστικά κάνουν τη δουλειά που κάνουν τα ακουστικά βαρικοΐας. Λαμβάνουν τους ήχους του περιβάλλοντος και τους ενισχύουν, ούτως ώστε να ακούσουμε, για παράδειγμα, κάποιον που μιλάει χαμηλόφωνα. Μια πολύ ενδιαφέρουσα λειτουργία από τη Samsung, η οποία πιστεύω στο μέλλον παρόμοιες λειτουργίες θα εξελιχθούν και θα μπορούμε, για παράδειγμα, να έχουμε δυνατότητες αυτόματης μετάφρασης ενός ατόμου που μιλάει μια ξένη γλώσσα και να την ακούμε στα αυτιά μας. Είναι πραγματικά καταπληκτικό το τι μπορεί να κάνει η τεχνολογία. Τώρα ξεκινάω ένα τραγούδι στο YouTube για να ακούσω την ποιότητα της μουσικής. Η ποιότητα είναι πάρα πολύ καλή σε σχέση με το ότι έχω δοκιμάσει μέχρι στιγμής σε ακουστικά που μπαίνουν στο αυτί. Φυσικά αυτό είναι υποκειμενικό θέμα. Κάθε άνθρωπος αντιλαμβάνεται διαφορετικά τον ήχο, οπότε η αξιολόγηση των ακουστικών είναι υποκειμενικό θέμα. Γι' αυτό το λόγο θα ήθελα σε ένα μελλοντικό βίντεο να κάνω μια σύγκριση μεταξύ φθηνότερων ακουστικών, όπως για παράδειγμα τα Redmi Buds 3 Lite, τα οποία κοστίζουν 30 ευρώ, τα ακουστικά που δοκιμάσαμε σήμερα, των οποίων το κόστος ανέρχεται στα 100 ευρώ, καθώς και επαγγελματικών ακουστικών, όπως είναι τα Jabra, τα οποία προορίζονται κυρίως για επαγγελματική χρήση στο γραφείο, με λειτουργίες αντίστοιχα ενεργής ακύρωσης ήχου και περισσότερες δυνατότητες για τηλεφωνία και ακρόαση μουσικής. Αυτό ήταν λοιπόν για σήμερα. Ευχαριστώ πολύ για την παρακολούθηση. Εάν σας άρεσε το βίντεο μου, κάντε like, και φυσικά για να μην χάνετε κανένα νέο βίντεο, κάντε subscribe στο κανάλι μου.